Λοιπόν, είχα δύο ιδέες για αυτό το βίντεο. Ή να περιμένω να ηρεμήσω και να το παίξω full χαρούμενη και κεντρέντο with me. Ή να είμαι πιο αληθινή, όπως συνηθίζω κιόλας σε αυτό το προφίλ. Δεν κάνει να κλάψω κιόλας γιατί μόλις έκανα πλεφαρίδες. Και δεν κάνει να δακρύζω. Αλλά επειδή πάρα πολύ είμαστε άνθρωποι. Και δεν με νοιάζει να βγουν από που να βγαίνει και κλείσει την πλατφόρμα στα χέρια μου. Η πλατφόρμα είναι δική μου και με παρακολουθούν άνθρωποι που έχουν δει πολλές πτυχές του εαυτού μου και το κλάμα και το γέλιο. Οπότε πάμε να ετοιμαστούμε γιατί πρέπει να βγω και να πάω Harlem, δουλεύω. Αλλά να μιλήσουμε και λίγο για το mental health που δεν συζητιέται αρκετά. Λοιπόν, πάω να ντυθώ. Transition. Λοιπόν, αυτό είναι το ρούχο. Είναι από Τζούντα, θα ανέβει και χώρο, δεν ξέρω ποιο θα ανέβει πρώτο. Εν πάση περιπτώσει. Και τα νύχια είναι από την Στελάρα Μπρανίλ Σάδενς, την αγαπώ. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να βοηθόμαστε και να μιλήσουμε λίγο για το mental health και για το λόγο που θεωρώ ότι τα social media. Το να ασχολείσαι με τα social media είναι από τις πιο τοξικές πλατφόρμες, από τις πιο τοξικές δουλειές, συγγνώμη, που θα μπορούσε να έχει. Βάζω κοσμήματα, είναι από αυτούς, από την εταιρεία του Παλαιτωμού του Χριστόφορου. Δεν ξέρω ποιο σκουλάκι να βάλω. Αυτά θα βάλω. Λοιπόν, λίγο που λέτε μόλις τσακώθηκα. Το με ποιον και γιατί δεν έχει σημασία, αλλά τσακώθηκα και υπόθηκαν πράγματα που με έδειξαν πολύ ψυχολογικά. Εγώ λοιπόν επίσης. Τώρα είχα πλανάρει να κάνω Get Ready With Me. Γιατί έχω καιρό να κάνω, γιατί μου το ζητάτε. Και έπρεπε να κάνω Get Ready With Me. Είναι πλανασμένο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Με αυτό ασχολούμαι full time πλέον. Έκανα παύση σπουδών. Δεν την παράτησα τελείως. Πολλοί θα πούνε έμεινα αυτό είναι σπουδές, αυτά δεν έχει μέλλον. Που μπορεί να είναι και σωστό. Μπορεί και να έχει μέλλον. Εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει αυτό το να δημιουργώ content. Οπότε σταμάτησα τη σχολή μου για να μπορώ να το κάνω full time. Περισσότερη άνεση γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθήσω στη σχολή. Ουσιαστικά. Αυτό τώρα ποιο είναι, ότι εγώ πρέπει να δημιουργήσω content. Εντάξει. Μπορεί να ακούγεται αστεία αυτή όλη η συζήτηση σε κάποιον και α, τα πράγματα σου είναι σοβαρά. Δεν μιλάω για το content σαν content ή τη δουλειά του δημιουργού ή οτιδήποτε τέτοιο. Μιλάω για το mental health, την ψυχική υγεία. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε ασχολείται με κάτι που εκτίθεται δημόσια. Γιατί καλώς κακώς, όταν θα κάνεις μια δημόσια εμφάνιση, ή εγώ θα κάνω Get Ready With Me, που θα λέω ετοιμαζόμαστε για Harlem, σήμερα έχει λίλα και πάμε να περάσουμε τέλεια, που όλα αυτά ισχύουν, αλλά εγώ μέσα μου θέλω να κλάψω, να τσιρίξω. Καταλάβατε. Έρχονται λίγο σε αντιπαράθεση. Αυτό έχει λίγο, εντελώς. Με αποτέλεσμα να πρέπει να υποδηθώ on camera. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα βγω για ποτό και δεν έχω κανένα πρόβλημα στη ζωή μου, με τέλεια. Σας το περνάω και σας αυτό. Και πάει λέγοντας. Πού θέλω να καταλήξω λοιπόν. Α, για υγρά contour και rouge John Stavrou Cosmetics τα καλύτερα και στις καλύτερες τιμές. Και έχουμε και πτωτικό πάμερι 30 για 30% έκπτωση, δηλαδή κόψω χρονιά, έχει και lip kit, έχει τα πάντα. Βγάζει συνέχεια καινούργια προϊόντα. Και είναι full value for money. Δεν ξέρω πόσο καιρό μου έχει κρατήσει καν αυτό, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό. Ναι, πού θέλω να καταλήξω όμως εγώ με αυτό που ξεκίνησα να λέω. Είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί επειδή εγώ δημιουργώ content, πρέπει αυτομάτως να μην έχω ανθρώπινα συναισθήματα, να έχω συναισθήματα ρομπότ. Γιατί το να είσαι συνεχώς χαρούμενος, ατσαλάκωτος και πονευτυχής, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος ζει τόσο ξένιαστα τη ζωή του. Αν το κάνει, θέλω ό,τι παίρνει, θέλω τη συνταγή επιτυχίας. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε δυσκολίες, είτε αυτές είναι ψυχικές, είτε είναι σωματικές, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι οτιδήποτε. Και όσοι εκτίθονται δημόσια, δεν θα πω ούτε δημόσια πρόσωπα, ούτε τίποτα, για να μην φανεί κιόλας ότι είμαι για καμία καβαλημένη, ούτε στο ελάχιστο. Όπως το ίδιο ισχύει και έξω. Να έχω κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Η πίεση είναι μεγάλη. Πολλοί θα το δουν αυτό το βίντεο, λίγοι θα το καταλάβουν πιστεύω. Μπορεί να φάω και πάρα πολύ χέρι για αυτά που λέω. Σας μιλάω φουλ ανθρώπινα. Είδατε, εγώ πριν λίγο έκλαιγα. Αν δεν είχα ανοίξει την κάμερα να μιλήσω, θα πιθανότατα να έκλαιγα ακόμα. Εμένα αυτό είναι και η ψυχοθεραπεία μου. Αυτή τη στιγμή μπορώ να μιλάω στο κινητό μου, σαν τη ρίμου στο δωμάτιό μου. Αλλά ξέρω ότι θα δουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν relay, που μπορεί να χρειαστεί να και αυτοί να υποδηθούν στη ζωή του ότι όλα είναι καλά. Ενώ δεν ήταν. Και το γνωρίζω από τον Σταύρο. Να έχουν χαμογελάσει και αυτοί ενώ θα θέλουν να κλάψουν. Ε? Να έχουν ράψει το στόμα του ενώ θέλουν να βρίσουν. Ε? Εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Θεωρώ δεν είναι κάτι κακό, ούτε κάτι ταμπού. Άμα το πάρει ταμπού, εσύ το πρόβλημα. Η ψυχοθεραπεία είναι κάτι φουλ υγείας και μακάρι, μακάρι να το κάνουν όλοι. Γιατί όλοι πιστεύω το χρειαζόμαστε. Κάποιοι περισσότερο από άλλους. Τον έπεσα και θρέτζα αυτό και είπα πάμε ψυχολόγο εμείς για αυτούς που δεν πήγανε.
Γενικά είμαι πολύ έτοιμη να τελειώσω αυτή τη χρονιά. Άσχετο, αλλά είμαι πολύ έτοιμη. Το 23 μου πήρε, αλλά και μου έδωσε πολλά πράγματα. Δεν θέλω να είμαι χάριστη, μου έδωσε πολλά. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτά. Αλλά μου στέρισε την ψυχική μου υγεία. Σίγουρα το 23. Είναι σημαντικό να μην χάνουμε τον εαυτό μας μέσα από καταστάσεις, να μην αναλωνόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το βίντεο είναι λίγο κατά θλιψάρα του κερατά. Αλλά είναι και τα πιο αληθινά βίντεο που έχουν υπάρξει από το προφίλ. Δεν λέω ότι στα υπόλοιπα έχω δύο με τα βίντεο μου. Γενικά, η χαρούμενη πάμερη που θα φάει, που θα είναι hangover, που θα κάνει haul με τους φίλους της και θα ξεκαρδιστεί, είναι, εννοείται, κομμάτι μου. Δεν είναι κάτι ψεύτικο. Απλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος. Όχι μόνο εγώ, γενικά οι άνθρωποι. Και επειδή επιλέγουμε να είμαστε στο social media, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να προβάλλουμε την ευτυχία μόνο και όχι και τη δυστυχία. Και η δυστυχία υπάρχει στον ανθρώπο και πρέπει να ακουστεί περισσότερο γιατί δεν είναι ορόδυνα σε κανό στη ζωή. Και πολλοί άνθρωποι λένε, α, μακάρι να είχα κι εγώ αυτό, μακάρι να ήμουν κι εγώ έτσι, μακάρι να ζούσα κι εγώ έτσι. Γιατί πολύ απλά αυτό προβάλλεται, η τελειότητα. Εγώ μπορεί να μην προβάλλω αυτό. Για να στο φίλο μου δεν θεωρώ ότι έχω προβάλει τελειότητα. Έχω διάβαφε, έχω βγει, έχω κλάψει, έχω βγει μεθυσμένη, έχω βγει. Έχω κάνει dark humor για τα οικογενειακά μου. Έχω κάνει τα χίλια μύρια. Γιατί αυτά μου είχαν βγει εκείνη τη στιγμή να κάνω. Γιατί αυτό παίρναγα. Γενικά υπάρχει τάση να προβάλλετε το τέλειο. Το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Οπότε για όσους έχουν δίνει αυτογραφία στο Instagram, που είναι ψευγάδια. Καταλάβατε. Αψεγάδιαστη ή αψευγάδιαστη. Δεν ξέρω. Που είναι αυτό τέλος πάντων η φωτογραφία. Και έχουν σκεφτεί, γιατί δεν είμαι κι εγώ έτσι. Εγώ γιατί δεν έχω αυτή τη μύτη, δεν έχω αυτή τα χείλια, γιατί δεν είμαι τόσο αδύνατη, γιατί δεν είμαι. Δεν λέω για δικές μου φωτογραφίες, ξαναλέω, μιλάω γενικά. Το τι προβάλλεται στα social media δεν είναι η πραγματικότητα κανός ανθρώπου. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι creators έχουν κατάθλιψη. Το δηλώνω εγώ εδώ πρώτη. Τα σχόλια είναι πολλά. Όσο και να μην σε νοιάζει, θα τα διαβάσεις. Όσο και να μην σε ακουμπάνε, θα δεις το σχόλιο που σου λέει είσαι χοντρός, άσχημος, ψόφα, bla bla bla. Μπορεί συνειδητά να μην νιώσεις κάτι εκείνη τη στιγμή, αλλά υποσυνείδητα μένουν αυτά, γιατί είναι λόγια πάρα πολύ άσχημα. Μην πιστεύετε ότι κανείς είναι. Κανείς ζει την τέλεια ζωή και τα έχει καλά με τον εαυτό του και με όλους γύρω του και τα έχει όλα λυμμένα. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Έχω γνωρίσει άνθρωπο που κυριολεκτικά ασχολείται με την κωμωδία. Και κουβάλαγε πάρα πολλά μέσα του, τόσο πολλά που ήταν δύσκολο και για έναν άνθρωπο που τον νοιαζόταν να τα διαχειριστεί. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, πραγματικά αυτό. Και όσο μεγαλώνω καταλαβαίνω ότι δημιουργούνται συνεχώς κι άλλα. Και έχω φτάσει να δικαιολογώ και πάρα πολλές συμπεριφορές. Τι ωραίο κίτρετη γουθμή, ε. Τι μας έχει μείνει, μας έχει μείνει φρύδι. Βάζω μόνο ένα τζέλ. Ένα lip combo nude θα βάλω. Χρυσά κοσμήματα, τι σημαίνει θα πρέπει να είχα βάλει, δεν ξέρω. Νομίζω μου κολλάνε τα χρυσά. Γιατί να κάτσω και αυτή τη σαντούλα, μισό. Που είναι δώρο. Δεν θα πω ποιον. Δεν θα πω πια. Δεν θα πω τίποτα. Ελπίζω να κατέληξα και να βγάλω ένα point με αυτά που είπα. Και να μην έχετε μείνει λίγο. Και τι λέει αυτή και την έπιασε. Αν δεν κατέληξα, sorry, άκυρα όλα σβήστε. Τα δεν είπα τίποτα. Θα σγκερδίσω. Πριν απλαβαστήκαμε και πάμε χάρη. Τζον Σταύρο το μολύβι πάντα. Την τζάντα μου το έβγαλα. Το lip combo. Να σα δείξω και κάποιε καινούριε αποχρώσει που βλέπω στον Σταύρο. Τα κόκκινα, το Merlin Monroe και το Chestnut δεν είναι καινούργια, αλλά τα έκανε restock τώρα για τι γιορτέ. Θα πήγαινε ένα Chestnut. Φάω και το κόκκινο εδώ. Δεν νομίζω ότι είμαι σε μου. Είναι αλήθεια. Νιώθω πιο basic. Και δείτε εδώ από χρυσάρι που έβγαλε. Μπορεί να μην τι φορέσω σήμερα, αλλά δείτε εδώ πώ είναι γιορτινέ. Αυτό εδώ είναι gloss. Αυτό εδώ είναι matte. Αν είστε του ροζ, η απόδοση των καγιών του Τζον είναι αλλού. Δείτε εδώ μια γλωσσάρα. Ήθελα να υποθούν κάποια πράγματα, όχι για να μπει μυαλό, απλά για να ακουστεί και το ότι μην απελπίζεστε. Κανείς δεν περνάει τέλεια, όλοι έχουν τα δικά τους. Τώρα για χρονιάρες μέρες να είστε λίγο πιο, να έχετε μια λίγο πιο συγχωρετική διάθεση και με τον γλώσσο. Και να περάσετε όμως τις γιορτές σας με ανθρώπους που σας αγαπάνε και που θέλουν το καλό σας και την ευτυχία σας. Αυτά, καλές γιορτές. Πάω Χάρλεμ.